Οι μέριμνες είναι απόδειξη απιστίας. Ολιγοπιστίας και απιστίας. Δεν πιστεύουμε στην πρόνοια του Θεού. Και δεν έχουμε κατά νου έτσι ότι θα πεθάνουμε. Ό,τι και να κάνουμε, όσες φροντίδες και αν ας το πούμε, έχουμε και μέριμνες και προσπαθούμε να αποθήσουμε όσο γίνεται μακρύτερα ή και με την ιδέα ότι δεν θα έρθει ποτέ σε εμάς ο θάνατος, ο θάνατος θα έρθει. Ο Κύριος του μας το έχει πει ότι απόκειται της άπαξ της ανθρώπης αποθανήν, έτσι μας έχει πει μέσα στις Άγιες Γραφές, μετά δεν τούτο κρίσεις. Όλοι οι άνθρωποι θα πεθάνουμε. Λοιπόν, ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στο Θεό, δεν πιστεύει και στο θάνατο. Και δεν θέλει να συμβιβαστεί με την ιδέα του θανάτου, ενώ το βλέπει καθημερινά το γεγονός αυτό του θανάτου. Και αρχίζει να χτυπάει ξύλα και να κάνει άλλα γελία πράγματα και να νομίζει ότι έτσι δεν θα έρθει σε αυτόν ο θάνατος. Οπότε ρίχνεται στις μέριμνες, στις αγωνιώδεις φροντίδες, για να περάσει καλά εδώ σε αυτή τη ζωή και για να αποθήσει όσο γίνεται, έτσι, όσο νομίζει ότι το αποθεί, το γεγονός της αρρώστιας, έτσι, που ενός ατυχήματος, βλέπετε σήμερα, έχει θεοποιηθεί η ασφάλεια. Γιατί έχει θεοποιηθεί η ασφάλεια? Και σου λέει πάνω απ' όλα η ασφάλεια. Από πίσω υπάρχει αυτή η επιθυμία να ζήσει ο άνθρωπος και να μπει σε αγωνιώδεις φροντίδες για να εξασφαλίσει αυτή τη ζωή και μάλιστα να αποθήσει το γεγονός μήπως γίνει κάποιο ατύχημα και στερηθεί αυτή τη ζωή. Γιατί ακριβώς δεν ελπίζει σε άλλη ζωή, σε μεταθάνατο ζωή. Και έχει θεοποιήσει την ασφάλεια και μάλιστα περνάνε και το σλόγαν ότι καλύτερα σκλαβιά, στέρηση της ελευθερίας προκειμένου να έχουμε ασφάλεια. Βλέπετε και οι παγκοσμιοποιητές, ακριβώς επειδή εκμεταλλεύονται την απιστία των ανθρώπων και την απιστία στην άλλη ζωή, προβάλλουν αυτό το επιχείρημα και σου λένε θα σου στερήσουμε την ελευθερία σου για να σου δώσουμε ασφάλεια. Λοιπόν, θα σε παρακολουθούμε σε κάθε βήμα σου με ένα ηλεκτρονικό τρόπο για να έχεις ασφάλεια. Θα φτιάξουμε και σκευάσματα, τα γνωστά αυτά, τα τσιπηματάκια, γιατί ξέρετε άμα πω και τη λέξη, μπορεί να πέσει και το βίντεο έτσι όπως μιλάμε. Λοιπόν, για να σου έχεις ασφάλεια και να εξασφαλίσεις μια ωραία ζωή έτσι για πάρα πάρα πολλά χρόνια. Μετά να σου δίνουν ασφάλεια ζωής, για να μπορείς να ζήσεις πάλι αμέριμνα πολλά χρόνια. Λοιπόν, όλα αυτά είναι γελία πράγματα. Γιατί άμα κάνεις ασφάλεια ζωής θα ζήσεις πιο πολλά χρόνια. Λοιπόν, είναι όλα αυτά αποτελέσματα της απιστίας μας. Της απιστίας στην πρόνοια του Θεού και της απιστίας στην άλλη ζωή. Γιατί δεν πιστεύουν οι άνθρωποι στην άλλη ζωή. Οπότε μετά εμπλέκονται σε χίλιες δυο μέρημνες, όπως το είπατε.